πάρτι ξεκίνησαν με καλεσμένο τον Γιώργο Μαζονάκη και μας μίλησε για τις αναρχικές αγάπες του. Καινούριο τραγούδι. Έχουμε καινούριο τραγούδι, βέβαια. Εσείς αγαπάτε αναρχικά? Εγώ μόνο αναρχικά αγαπάω. Τα τραγούδια μου είναι μέρος της ζωής μου. Όταν μεγαλώνεις, πιστεύω ότι τα πράγματα τα αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερα από ό,τι πριν. Γιατί όταν είσαι νέος, έχεις μια άποψη του τύπου ότι όλα είναι εντάξει και όλα η ζωή είναι για πάρτι σου. Δεν σκέφτεσαι τίποτα, δεν σκέφτεσαι το θάνατο, δεν σκέφτεσαι τίποτα από όλα αυτά. Την πτώση, την άνοδο, οτιδήποτε. Μεγαλώντας, πιστεύω ότι τα σκέφτομαι περισσότερο αυτά. Όπως λέτε, έχετε σκεφτεί την πτώση. Ναι. Σας τρομάζει? Δεν με τρομάζει, όχι, δεν με τρομάζει. Και δεν μπορώ να πω ότι το έχω σκεφτεί με την έννοια του αύριο δεν θα υπάρχει οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η ζωή σε πάει προς τα εκεί. Και φυσικά όλα τα αστέρια του ρυθμού ήταν εκεί. Συνεχίζει ακάθεκτη με το ίδιο πρόσωπο να είσαι ερωτευμένη και να είσαι με το ίδιο, με το ίδιο. Ερωτευμένη σχιζοφρενή που λένε εκεί τρύπες. Με το ίδιο, παιδιά, με το ίδιο. Συνέχεται. Γι' αυτό και παραμένω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Έτσι τον έχω ελεύθερο, είναι στο υπόγειο δεμένο αυτή τη στιγμή. Με ανέχεται. Τι να κάνει ο Δόλιος? Πώς έχετε εμφανιστεί μαζί ή σήμερα? Συνοδεύει σήμερα. Κοίτα. Θα αφήνει να κυκλοφορήσει μόνο. Όχι, ναι, με αφήνει, ναι. Καλά, σιγά. Μήχα στο κελεπούρι. Αλλά. Εντάξει, μωρέ, είναι κάποιες εκδηλώσεις που θα έρθω εγώ. Είναι κάποιες εκδηλώσεις που θα χρειαστεί για τη δική του δουλειά. Ψιλοχαλαρά. Α, τώρα αυτό το να μπούμε μαζί στις κάμερες θα το λέω αστείο, ξέρεις. Καλησπέρα, παιδιά, από εδώ το τέλειο. Πώς θέλετε το θυμάρισε την περίοδο? Να τα γι' αυτά. Όχι, περιμένω ακόμα το βέλος. Το 13 λοιπόν, να το ευχηθούμε για το 13. Μακάρι, μακάρι, να έρθει και νωρίς, όχι προς το τέλος, νωρίς. Έχεις αργήσει όμως νομίζω. Και πέρσι το ίδιο μας είπες. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αυτά δεν έχουν κάποια παραγγελία. Ναι, ναι. Και συμβαίνουν πραγματάκια, μην εντάξει. Πώς ακούγεται ότι ο κύριος Παπαδάκης θα κάνει έτσι κάτι τελείως διαφορετικό? Τέλειο. Τέλειο. Τέτοια κόνσεπτ νομίζω ότι έχουν ανάγκη από παρουσιαστές οι οποίοι είναι κοινή αποδοχή. Ο κύριος Παπαδάκης δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο ιδανικό. Κυρία Λίτσα, τι κάνετε? Είσαι καλά? Καλησπέρα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, εντάξει, έχω λίγο τριβή. Ψιλό καλά. Δεν σε πρόλαβα. Σου λέω πρόσεχε, πρόσεχε, μου κρύωσες τελικά. Τι να κάνω, μα με αυτές τις αναλλαγές του καιρού φεύγει το πρωί, φοράς αδιάβροχο και